Δεν χρειάζεται να βασανίζεστε. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Κύριε Οικονόμου, δεν περίμενα τέτοια τοποθέτηση. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχουμε περάσει τόσες μέρες να συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο. Το μόνο πράγμα που καλείστε είναι η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ την έχω. Κύριε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν περιμένετε να πάρετε το λόγο, ρίξτε μια ματιά. Για μείωση μισθών μιλάει ως μοναδικό εργαλείο για την περιβόητη ανάπτυξη. Δεν είναι κακό να το αντιμετωπίσετε ως πραγματικότητα. Είναι μια οικονομική αντίληψη η οποία έχει αποτύχει. Η οποία έχει αποτύχει. Και μάλιστα προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος με αυτά που κάνετε και μέχρι το 2030, διότι μέχρι εκεί μετράει, μέχρι εκεί κάνει προσομοιώσεις, η μισθή θα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Μην παραμυθιάζεστε εδώ μέσα. Εδώ είναι η μελέτη. Την έχουν επικαλεστεί οι εισηγητές σας, οι υπουργοί σας. Ρίχτε μια ματιά. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Εξηγήστε στους βουλευτές σας τι εννοείτε. Μιλάκατε για καλύτερες και περισσότερες δουλειές. Και έρχεστε εδώ και τους μισθούς να μειώσετε και τις εργασιακές, τις συλλογικές συμβάσεις να διαλύσετε και οι δουλειές να γίνουν και λιγότερες και χειρότερες. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, είναι ο ισχυρισμός σας. Καταγεγραμμένος, καθαρά. Ότι αυτή η προϋπόθεση θα φέρει κάποτε την ανάπτυξη. Δεν μας αφήνετε να αγιάσουμε. Σας λέμε ότι δεν έχετε στρατηγική και ότι πάτε στο παροχημένο μοντέλο τουρισμός και οικοδομή. Και έχετε ξεκινήσει τώρα. Είδαμε τροπολογίες. Σοριδών βέβαια τροπολογίες. Προφανώς καμία έκπληξη. Προετοιμασμένοι ήμασταν και τα κόντο hotels μέσα. Τα ξενοδοχεία δηλαδή που μπορούν να διαμοιράσουν την υπάρχουσα υποδομή τους και να επινοικιάζουν κάποια δωμάτια. Καμία καινούργια επένδυση. Ποιος το παρήγγειλε αυτό? Ποιος το παρήγγειλε αυτό? Ποια πρακτική καλής νομοθέτησης είναι αυτή που το επέβαλε? Επιμελητήρια. Φέρατε τροπολογία για τα επιμελητήρια. Να γίνουν τετραετίες, λέει, θητείες των νέων κεντρικών διοικήσεων. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ήταν εδώ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου οι πρόεδροι στην ακρόαση φορέων και δεν συζητήθηκε τίποτα? Ποια ανάγκη σας έκανε να τη φέρετε νύχτα την τροπολογία? Golden Visa. Δεν μπορούμε προφανώς να την ψηφίσουμε, ειδικά με αναδρομική ισχύ για τα POS από το 2017, 1η-1η του 2017 και με εκκρεμούσα μία δικαστική υπόθεση. Πάρος. Ο κύριος Οικονόμου εμφανίζεται να είναι σύμβουλος μιας εταιρείας η οποία έχει ζητήσει αλλαγή ειδικού χωροταξικού σχεδίου για να χτίσει από 300 τετραγωνικά μέτρα 12.500 τετραγωνικά μέτρα. Προκύπτει μείζον ζήτημα. Θα κάνει ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να είναι και σύμβουλος της εταιρείας και να διευκολύνει δια της νομοθεσίας που εισάγει στην Ελληνική Βουλή την εταιρεία η οποία τον έχει προσλάβει ως σύμβουλο. Θα βγάλουμε και αναλυτική νομοθέτηση. Κανάλια. Εδώ δεν με αφήνετε να γιάσω προσωπικά. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ονομαστικοποίηση συμμετοχών. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη από το σώμα. Ονομαστικοποίηση των συμμετοχών. Τη αρώνεται, εξηγήστε στον κύριο Ρουσόπουλο, γιατί και ο δικός του νόμος είναι τόσο σκάρτος όσο ήταν ο νόμος 4339 με τον οποίο έγινε η αδειοδότηση. Φεύγει το ποθενέσχες, θεωρούμε ότι είναι μια προσβλητική ρύθμιση για την Ελληνική Βουλή, διότι όλοι μας εδώ είμαστε υπόχρεοι ποθενέσχες. Και δεν θα είναι μετά από την ψηφοφορία, εάν το κάνετε αυτό το βήμα, οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών και τα διευθυντικά στελέχη. Δεν πρέπει να το κάνετε. Δεν πρέπει να σταλεί ένα τέτοιο μήνυμα από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ραδιοτηλεοπτικές, κύριε Πετσά, υπάρχει το ΕΚΟΜΕ, κάνει άλλη δουλειά. Εδώ πέρα έχει πει δύο φορές ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα φέρετε νομοτεχνική βελτίωση όπου θα φεύγει από τον κωδικό 60 η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Το έχει πει και στις επιτροπές, το έχει πει και στην Ολομέλεια. Έχετε φέρει πάνω από 100 νομοτεχνικές βελτιώσεις, δεν υπερβάλλω, πάνω από 100 και η συγκεκριμένη δεν έχει φτάσει ακόμα. Περιμένουμε να τη δούμε. Και βεβαίως ερχόμαστε τώρα και στο τελευταίο, στην τελευταία διευκόλυνση, που είναι η επαόριστον αναβολή της υποχρέωσης των τηλεοπτικών σταθμών να πάνε σε εκπομπή υψηλής ευκρίνειας. Και μας κατηγορείτε εμάς ότι αποκλείουμε τις επενδύσεις. Τους είχαμε βάλει ψηλά τον πύχη των επενδύσεων και για το δίκτυο διανομής του σήματος και για τον εξοπλισμό τους και έρχεστε να μας πείτε τώρα ότι αναβάλλετε αυτή η υποχρέωση. Με ποια δικαιολογία? Εδώ... Ολοκληρώστε, κύριε Παπά. Και κλείνω. Εδώ είναι που γελάμε. Η δικαιολογία είναι, λέει, ότι είναι περιορισμένο το φάσμα. Το ακούσατε καλά, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Είναι περιορισμένο το φάσμα. Θυμάστε τι είχαμε υποστεί και εγώ προσωπικώς. Όταν σας λέγαμε το φάσμα είναι περιορισμένο και τα κανάλια δεν είναι απεριόριστα. Φαντάζεστε τον αρχηγό σας να βγει σε αυτό εδώ το βήμα
και να ξαναπεί τα ασυνάρτητα τα οποία είχε πει όταν συζητάγαμε το θέμα των αδειών. Για φανταστείτε να υπάρχει τροπολογία με εισηγητική έκθεση που λέει ότι το φάσμα είναι περιορισμένο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανέβει σήμερα το βράδυ σε αυτό το βήμα και να πει ακριβώς τα ίδια που έλεγε και το 2016. Ότι το φάσμα είναι απεριόριστο και πρέπει να δώσουμε 24 άδειες. Ευχαριστούμε πολύ. Θυμηδία. Τέλος. Έχει εισάγει η κυβέρνηση τόσες τροπολογίες. Καταθέσαμε αρκετές. Και εμείς κάνουμε πολλές παρεμβάσεις. Έχουμε καταθέσει μία η οποία αφορά τις λιμνικές περιοχές και τη δυνατότητά τους να υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο. Πείτε μας τι να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή δεν είναι ούτε καναλάρχες, ούτε μεγαλοξενοδόχοι, ούτε ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών.